Περισσότερα θα μας πει η Νικόλ Κουναφή που είναι μαζί μας, έχει όλες τις πληροφορίες, Νικόλ. Είμαστε μόλις στις αρχές Νοεμβρίου και δυστυχώς μέχρι σήμερα καταγράψαμε πάνω από 1.190 επιβεβαιωμένα περιστατικά. Αυτό Τον, τον είναι... μόνο τον μήνα Νοεμβρίου έτσι, μόνο τον μήνα όχι νοεμβρίο. τις τελευταίε 14 μέρε, διότι είναι πολύ περισσότερο. Όχι, από την 1η Νοεμβρίου μέχρι σήμερα. σήμερα, πάνω από 1.190 επιβεβαιωμένα περιστατικά, είναι σίγουρα... Πολύ χειρότερα από ό,τι είδαμε τον Οκτώβριο μέχρι στιγμή. Αγγίξαμε πλέον α, την κόκκινη γραμμή. Αν δεν την έχουμε ήδη ξεπεράσει, και με ό,τι και αν αυτό σημαίνει α, για τι συνέπειε που ενδέχεται να επέλθουν αν δεν τηρήσουμε τα μέτρα. Σήμερα αγγίξαμε και ξεπεράσαμε το 200 άριστα στα κρούσματα, και μάλιστα μέσα σε μόλι 24 ώρε και τα πλήστα περιστατικά και συγκεκριμένα τα 177 προκύπτουν μέσω της συχνηλάτησης και της ιδιωτική πρωτοβουλίας. Και, και σπάσαμε και το φράγμα των 5.500 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, Μιχάλη. Και είναι και αναπόφευκτο, δυστυχώς, η αύξηση των κρουσμάτων φέρνει και αύξηση στις νοσηλίες αλλά και τις εισαγωγές στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι νοσηλευόμενοι μας είναι τώρα 70. Και έξι μάλιστα πρόσωπα είναι διασωληνωμένα και πέντε βρίσκονται στην μονάδα αυξημένη φροντίδα. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι το σύστημα υγεία μα, αν όχι τώρα, αλλά αν συνεχίσουμε με αυτού του ρυθμού και με αυτού του ρυθμού η εξάπλωση του ιού θα δοκιμαστεί έντονα και είναι αυτό που θέλουν να προλάβουν και οι ειδικοί και ζητούν να μειώσουμε δραστικά τον